Καλησπέρα και λευτεριά στην Παλαιστίνη. Eurovision και πολιτική. Η Eurovision είναι το αντίστοιχο του Ευρωκοινοβουλίου σε τραγούδι. Αυτό που θα έβγαινε αν έκανε κόμμα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αν αναλάμβανε Υπουργείο ο ΛΕΠΑ ή αν έκανε συγκρότημα ο Νότης Μηταράκης. Και αν τους βάλεις όλους αυτούς μαζί, βγαίνει ένα ψηφοδέλτιο Νέας Δημοκρατίας. Η Eurovision, όπως θα δούμε, είναι πάντα πολιτική, αλλά πάντα παριστάνει ότι δεν είναι. Αυτό είναι το πιο βαθύ πολιτικό χαρακτηριστικό της. Είναι λίγο σαν το θείο που λέει ότι δεν συζητάμε πολιτικά στο τραπέζι, απλώς φτωχοί είναι όσοι ξύνουν τα παπάρια τους, και λες εντάξει, φώναξε τον πατέρα να φάμε, τον πατερούλι. Και εσύ ορκίζεσαι ότι δεν θα μιλήσεις για πολιτικά, αλλά μετά από 5 λεπτά είσαι έτσι. Τοποθετήθηκε για το ζήτημα της Eurovision ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που νιώθει δικαιωμένος για την αναφορά σε vegan, λεσβείες, μπαχαλοσατανίστριες. Και με αναφορά στο τραγούδι της Ιρλανδίας. Υπάρχει κάτι πιο πολιτικό από αυτό? Αν μας βλέπεις, Κωνσταντίνε, μη δεις τη σελίδα Σατανισμός και Γάτες. Τον Οκτώβριο, η Ένωση των Ισλανδών Συνθετών και Στιχουργών έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ζητούσε τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Με το ίδιο σκεπτικό που είχε χρησιμοποιηθεί κατά της Ρωσίας. Αλλά όπως καταλάβατε, αυτό δεν έχει πάει καλά, γιατί το Ισραήλ συμμετέχει. Θα το είχαμε καταλάβει αν είχαν αποκλειστεί, γιατί θα έλεγαν ότι αδιαφορούμε για το Ολοκαύτωμα και Eurovision ίσον Χίτλερ, Έλενα Παπαρίζου ίσον Εύα Μπράουν και You're My Lover Undercover σημαίνει συνθηματικά Zig Heil. Μιλώντας για την Ισλανδία, παραλίγο θα είχαμε Παλαιστίνιο στον διαγωνισμό. Ο Μπασάρ Μουράντ ήταν το μεγάλο φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ισλανδία με ένα τραγούδι για την Παλαιστίνη, ωστόσο έχασε τελικά από την Χάρα Μπιόρκ. Το 2022 η Ρωσία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό τραγουδιού στο Τωρίνο με ομόφωνη απόφαση της EBU, υποστηρίζοντας πως συνδετικό κομμάτι της διοργάνωσης είναι η υπεράσπιση της ειρήνης και πως χωρίς να είναι μια πολιτικού χαρακτήρα διοργάνωση, αυτή βασίζεται σε οικουμενικές αξίες και λέει όχι στις διακρίσεις. Και έχει αποκλειστεί επίσης και η Ιουγκοσλαβία το 1992. Αλλά τότε τις είχαν επιβληθεί και οι Ρώσεις από τον ΟΗΕ, που περιλάμβαναν και την συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις. Μιλάμε για ένα διαγωνισμό επίσης που συνδυάζει την πολιτική και το τρολ, δηλαδή ακριβώς αυτό που κάνει η ανασκόπηση. Επομένως, είναι απίστευτο που δεν είχαμε ασχοληθεί τόσο καιρό αναλυτικά ή που δεν έχουμε μια εκπομπή όλο το χρόνο να παρακολουθεί τα νέα της Eurovision ή μια τυχαία επιτροπή της Βουλής αφιερωμένη να παρουσιάζει υποψηφιότητες ο Μαρκόπουλος, ας πούμε, ή να στείλουμε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο στη Eurovision που θα τον διασκεδάσει περισσότερο και από επιτροπή για τα Τέμπη. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο κομμάτι, το τρολ. Η γεωστρατηγική θα έρθει μετά. Εδώ, όσοι έχετε λίγη επαφή με τον διαγωνισμό, θα περιμένετε να βάλουμε τον μπάιλα τσίκι τσίκι. Δεν είμαστε τόσο ρηχοί όμως. Δεν ξέρετε με ποιες και ποιους έχετε να κάνετε. Δεν ξέρετε τι έχουμε δει στη ζωή μας. Ούτε τι έχουμε χορέψει. Ποιες χορογραφίες έχουμε μελετήσει, πόσες ατελείωτες μοναχικές ώρες έχουμε περάσει μπροστά στο YouTube και τον καθρέφτη. Πόσα κουστούπια με σακούλες σκουπιδιών, χρυσόσκονη και ροζ σπάγκο έχουμε χρησιμοποιήσει. Αν ξέρατε, θα τρομάζατε. Και αν περιμένετε ότι σε αυτή την ενότητα θα έχουμε Μιχάλη Ρακιντζή, βλέπετε λάθος εκπομπή. Το Σαγκαπό δεν είναι τρολ, είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ο Παρθενώνας της pop κουλτούρας. Πριν πάμε εκεί όμως, να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση της Eurovision. Τέλος πάντων, να δούμε ένα παράδειγμα. Πώς είναι ένα μη πολιτικό τραγούδι. Ας πούμε, το ντο φα φα φα. Είναι μη πολιτικό. Κο-κο-κο. Το Λουξεμβούργο. Επέστρεψε φέτος στο διαγωνισμό μετά από 31 χρόνια. Κάποιος θα έλεγε ότι δεν το είχαμε παρατηρήσει ότι έλειπε. Σε κάποιους όμως έλειψε. Το περιμέναμε και δικαιωθήκαμε. Κοιτάξτε. Μας αφήσανε μόνους μας 31 χρόνια, ενώ μπορούσαν να προσφέρουν πολλά ακόμη σαν αυτό. Το μάλιστα, χαλάλι τα λεφτά από τις offshore. Κανένα πολιτικό μήνυμα, εκτός ίσως από αυτό για τη σωτηρία του βασιλικού πιγκουίνου, που θα ήταν αναμενόμενο από μια χώρα με μοναρχική παράδοση και ελάχιστους πιγκουίνους στους δρόμους της. Το Μαυροβούνιο γενικά είναι κορυφή στα τρόλ. Εδώ σωτηρίζει την κρίση στην Ευρωζώνη. Eurosceptic. Analphabetic. Try not to be hermetic. Euro, 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 euro. Give me change to refinance.
Βαρουφάκηδες, Λαπαβίτσες, Ντάισελμπλουμ, Τρισέλου, Κασπαπαδήμος, Αγγέλα Μέρκελ, Σόιμπλε. Εδώ η κρίση αναλύεται με τα μέσα της τέχνης. Σας δίνουμε λίγο το κλίμα του διαγωνισμού για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει για τους δικούς τους λόγους. Το επόμενο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά σας λέμε ότι η συγγραφική ομάδα της ανασκόπησης ήδη μαθαίνει το χορευτικό. Μα είναι σαν σχολική παράσταση που την ξανανεβάζονται μετά από 40 χρόνια. Γυρατιά και queer γιγαντοονθόνες. Είναι, θέλουμε να πούμε, ένας διαγωνισμός που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρίξει στο επίπεδο. Ένα κακό τραγούδι για τη Eurovision είναι πλεονασμός. Αλλά δεν είναι όλα ρόδινα σε αυτό το διαγωνισμό. Γιατί εκτός από την τέχνη υπάρχει αυτός ο άλλος μεγάλος πυλώνας της ζωής, η πολιτική. Δεν μπορώ να το αφήσω αυτό ασχολίαστο. Χθες το βράδυ όσοι παρακολούθησαν Eurovision πήραν και την πρώτη μεγάλη κρυάδα. Από εκεί που τόσα χρόνια βλέπαμε τη Φύρομ, τώρα βλέπαμε την North Macedonia, η οποία μάλιστα μας έδωσε και 0 βαθμούς. Μηδέν βαθμούς! Μηδέν βαθμούς στη χώρα που γέννησε τη Σοφία Βόσου, τη Βέφα Αλεξιάδου. Τσίπρας σημαίνει μηδέν βαθμοί στη Eurovision. Κερδίσαμε Eurovision με Τσίπρα? Γιατί είναι τεολέθριο σφάλμα της ΕΡΤ. Α, δεν θα το συγχωρέσουμε ποτέ που δεν έχει στείλει τη Φουρέιρα για την Ελλάδα. Θα είχε βγει πρώτη. Ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει εγώ τώρα τι θα πω. Βέβαια. Τι θέλανε οι ΣΥΡΙΖΑΙ τότε? Μπαλαλάικες από την ορχήστρα του Κόκκινου Στρατού. Έλα τώρα. Να πούμε ότι η τάση να ψηφίζουν οι χώρες με βάση παραδοσιακές φιλίες είναι μια σημαντική πλευρά που δεν αφορά μόνο τους αδελφούς Κύπριους, πόσο μαλακία και αν είναι το τραγούδι μας, θα είναι στο πλευρό μας, αλλά γενικά τις βαλκανικές χώρες μεταξύ τους, το γαλλογερμανικό άξονα και τις πρώην σοβιετικές χώρες, τις ισχυρές γιουροσυμμαχίες, όπως λέμε στην γεωστρατηγική. Εδώ έχουμε μια μελέτη που αποδεικνύει ότι οι φιλίες χαλάνε γιατί Eurovision είναι μαλάκα και πολλά μπορείς να κάνεις, αλλά όχι να προδώσεις την πατρίδα σου ψηφίζοντας τον εχθρό. Ο Ρωσνάν Νασίρλι από το Αζερμπαϊτζάν είναι ένας από τους 43 Αζέρους πράκτορες που ψήφισε τον εχθρό και δηλώνει ότι τον κάλεσαν από το Υπουργείο και ανακρίθηκε για τους λόγους που τον έκαναν να ψηφίσει η Αρμενία στη Eurovision. Και δήλωνε μετά ότι του είπαν ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Γιατί η Eurovision είναι μάχη. Όποιος την κερδίσει, κερδίζει και τον πόλεμο. Αναλαμβάνει τη διοργάνωση την επόμενη χρονιά και κερδίζει τη μάχη των απευθείας αναθέσεων. Γιώργο Γεραπετρίτη, ράψου. Το Πολίτικο έχει μια ανάλυση στην οποία ξεκινάμε το ότι η Eurovision απασχολεί το 60% των πολιτών, δηλαδή περισσότερο από τις ευρωεκλογές. Μοναδική εξαίρεση είναι η περίπτωση του Γιώργου Αυτιά, που είναι crossover μεταξύ Eurovision και ευρωεκλογών, ή του Ζαγοράκη, που βάζει και Euro μέσα. Και συνεχίζει μετά με ένα γράφημα που δείχνει πόσες θέσεις θα παίρναμε στο Ευρωκοινοβούλιο αν η συμμετοχή αποφασιζόταν με βάση του Eurovision. Ρε παιδιά, πολύ ελεύθερο χρόνο στο newsroom του Πολίτικου. Στείλτε τους και ζωές στο Candy Crush, θα συνεχίζουν για πολύ ακόμα. Οπότε θα κάναν κουμάντο οι Σουήδοι, που σημαίνει λίγο πολύ Σολομό, Παρτούζες και Φράουλες ως πολιτικό πρόγραμμα. Και ελπίζω να μην αδικώ τους Σουηδούς με αυτή τη γενίκευση, γιατί δεν εννοώ ότι όλοι οι Σολομοί κάνουν Παρτούζες ή Φράουλες. Να δούμε όμως μερικές ιστορικές στιγμές της πολιτικής Eurovision. Ο Λίβανος αρνήθηκε να μεταδώσει το 2005 το όνομα του Ισραήλ και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Στις αρχές Μαρτίου του 2005. Η ιστοσελίδα του διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision του Λιβάνου δεν ανέφερε το Ισραήλ. Αφού η EBU ζήτησε από την τηλεόραση του Λιβάνου να επιλύσει το ζήτημα εντός 24 ωρών, αλλιώς θα αντιμετώπιζε αποκλεισμό, η ρουκέτα ή κάποιο άλλο ψύχρεμο μέτρο του Ισραήλ, η ιστοσελίδα αφαίρεσε τον πλήρη κατάλογο των συμμετεχόντων και αντικατέστησε τη σελίδα με ένα σύνδεσμο προς την Eurovision. Eurovision.tv, την επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision. Αργότερα τον ίδιο μήνα, η EBU ζήτησε από την τηλεόραση του Λιβάνου να διαβεβαιώσει ότι θα μετέδιδε ολόκληρο το διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της Ισραηλινής συμμετοχής, χωρίς διακοπή. Με αποτέλεσμα ο Λίβανος να ανακοινώσει στις 18 Μαρτίου του 2005 και πάλι την αποχώρησή του από το διαγωνισμό. Και πηγές μας λένε ότι προτίμησε να ξαναπαίξει το Κωνσταντίνου και Ελένης ή το Ρετυρέ. Πολιτικό περιεχόμενο όμως είχαμε και με το τραγούδι της Ουκρανίας, με το οποίο νίκησε το 2016, που περιείχε αναφορά στον Στάλιν και το διωγμό των Τατάρων από την Κρυμαία. Είναι καημένοι οι Τάταροι, συνεργάτες των Ναζί, αλλά η μουσική είναι για να ενώνει, κυρίως τις χώρες που διαμέλυσε ο Χίτλερ τότε. Για ένα διαγωνισμό που λέει ότι δεν είναι πολιτικός, να πούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα τραγούδια για τον Στάλιν, που είναι κλασικό ανάλαφρο θέμα για συζήτηση και κουσκούς καλλιτεχνικό. Στα τραγούδια, συνήθως αυτά είναι τα θέματα τα πιο πιασάρικα. Έρωτας, χωρισμός, αγάπη, ξενιτιά, ο Στάλιν. Εμείς σε πόσα καρναβάλια δεν έχουμε χορέψει ντυμένοι Στάλιν. Η Ουκρανία κερδίζει ξανά την Eurovision το 2022 με τεράστια στήριξη από το κοινό εν μέσω της ρωσικής εισβολής. Ακόμη ένας λόγος που το νέο πολίτικα δεν δουλεύει. Όταν υπάρχουν μεγάλα πολιτικά γεγονότα, ο κόσμος ψηφίζει με πολιτικό κριτήριο. Κάτι που παραδόξως δεν κάνει συνήθως στις εκλογές. Για τον Στάλιν πάντως, αν χρειαστεί, αυτή είναι η δική μας πρόταση.
Το 2009 η Γεωργία εμφανίζεται με ένα τραγούδι που περιέχει λογοπαίγνιο στον τίτλο «We don't wanna put in», που θα πρέπει κανονικά να κοπεί από το λογοπαίγνιο και μόνο, αλλά είχε μετά και μια χειρονομία που σήμαινε δολοφονία. Η Γεωργία αποσύρθηκε όταν απορρίφθηκε το τραγούδι από την EBU, γιατί η προτροπή σε δολοφονία πολιτικών θεωρήθηκε πολιτικό μήνυμα. Πάμε όμως σε αυτό που θα περιμένετε από εμάς, το Ισραήλ. Ο βασικός χορηγός του διαγωνισμού είναι το Moroccan Oil, ένα προϊόν για τα μαλλιά. Σε ποιον ανήκει? Μπορεί να αναφέρεται το Μαρόκο, αλλά αυτός είναι στα παραπληροφόρηση. Είναι όπως η Καβάλας που οδηγεί στην Κόρινθο, ή ο σταθμός Λαρίσης που είναι στην Αθήνα, ή το εύκολο άνοιγμα στις συσκευασίες που στην πραγματικότητα θες τσεκούρι. Είναι Ισραηλινής ιδιοκτησίας το προϊόν και σίγουρα τα προϊόντα τους αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί αν μπορεί να ξεπλύνει μια γενοκτονία, φαντάσου τι μπορεί να κάνει με την ψαλίδα. Και όλοι ξέρουμε ότι η ψαλίδα είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Το Ισραήλ συμμετείχε στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision για πρώτη φορά το 1973 με την Χάνα Ντρέσνερ Τσά, γνωστή με το καλλιτεχνικό Ιλανίτ. Ένα χρόνο νωρίτερα η Ιλανίτ είχε λάβει πρόταση να εκπροσωπήσει τη Γερμανία στο διαγωνισμό τραγουδίου ως μέρος του ντουέτου Ιλάν και Ιλανίτ. Να κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να τους ακούσουμε. Μόρε μπεσαμίμ χουλεύωνα, λέρα γελέχ μιφτάν. Καλέ, τι ωραίο τραγούδι για γενοκτονία που είναι αυτό. Η ίδια έχει αναφέρει σε συνέντευξή της πως κατά την εξέταση της γερμανικής πρότασης, το ντουέτο διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς ο Ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ήταν ήδη ένα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το γεγονός ότι δεν το είχαν σκεφτεί από την αρχή οφείλεται ίσως στο ότι δεν ανήκει στην Ευρώπη, όπως ίσως τα έχετε παρατηρήσει, αν έχετε ταξιδέψει στο Ισραήλ ή στην Ευρώπη, ή αν έχετε ίντερνετ. Που ίντερνετ έχετε γιατί μας βλέπετε. Ή banking έχετε, λοιπόν, τι κάθεστε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Σίγουρα όχι αυτό. Α, αυτό έχει μια πλάκα, αλλά το κάνετε μετά, αφού βάλετε λεφτά στο The Press Project. Λοιπόν, ας σημώστε με για να συνεχίσω. Ευχαριστώ, συνεχίζω. Το 1973 το Ισραήλ έγινε η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα που έλαβε άδεια συμμετοχή στη διοργάνωση και σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό βοηθάει στην εμπέδωση της εικόνας του Ισραήλ ως μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. Βεβαίως, πιο μακρινή ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι αυτή της Αυστραλίας, όπου έχουμε και πάλι μια Ήπειρο που δεν υπάρχει να προσποιείται ότι είναι κράτος και να συμμετέχει και στη Eurovision. Η Αυστραλία, στο ποδόσφαιρο ας πούμε, παίζει με την Παππούα Νέα Γουινέα και κερδίζει με 11-2. Με τα νησιά Φίτζι, με 6, 8 και 10 γκολ. Η μόνη περίπτωση που δεν νίκησαν ήταν στον πόλεμο κατά των πουλιών εμού. Όχι εμού του ιδίου, του πουλιού, του εμού, όχι του εμού του πουλιού, επειδή με λένε πουλί. Καταλάβατε, τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε ότι γι' αυτό συμμετέχει η Αυστραλία στη Eurovision. Να πούμε εδώ ότι κανένα εμού δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ανασκόπησης. Λοιπόν, επειδή αποκλείστηκε τώρα από τη Eurovision, μπορούν να πάνε στο Παμπελοποννησιακό Πρωτάθλημα Στίβου. Θα μου πεις, τι σχέση έχει η Αυστραλία με την Πελοπόννησο? Δημοσιεύματα της εποχής μεταφέρουν το τεταμένο κλίμα στη διοργάνωση του 1973 στο Λουξεμβούργο. Το Ισραήλ αντιδρά στην κριτική λέγοντας προφανώς ότι αυτά δείχνουν ότι υπάρχει προκατάληψη εναντίον του. Να, εδώ βλέπετε ένα πιο σύγχρονο βίντεο. Διαδηλωτές που εναντιώνονται στην τέχνη του Ισραήλ. Ίσως εχθροί του φλάουτου. Οι πάλι μπορεί να έχουν μια προκατάληψη εναντίον της γενοκτονίας και του Απαρτχάιντ. Το Ισραήλ έχει προσφέρει στο θεσμό. Πρώτα απ' όλα αυτό το τραγούδι. Όταν νίξει το Ισραήλ με αυτό το τραγούδι, η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας αρνήθηκε να το μεταδώσει. Έδειχνε κάτι εικόνες λουλουδιών αντί για το τραγούδι και στη συνέχεια είπε ψέματα ότι νίκησε το Βέλγιο. Το Βέλγιο τώρα, και καλά ότι υπάρχει το Βέλγιο και κέρδισε κιόλας. Έπαιξε το Βέλγιο και η Αυστραλία. Ναι, και έγινε ο τελικός το Κιλκής. Εντάξει, παιδιά, το καταλάβαμε και νίκησε μονόκερος. Παρεμπιπτόντως, το ίδιο και κάνει και η Τουρκία όταν προβλήθηκε το τραγούδι της Μαρίζας Κοχ για την Κύπρο. Και πάλι είχαν αντικαταστήσει το τραγούδι με ένα δικό τους εθνικιστικό τουρκικό τραγούδι. Να μείνουμε όμως λίγο ακόμα στην Τουρκία.
Το 1980 η Τουρκία έπρεπε να εισαγάγει ακριβό πετρέλαιο. Συμμετείχε με ένα τραγούδι που ξεκινούσε λέγοντας «Εσύ φωτίζεις μέρα και νύχτα, όλα είναι δύσκολα χωρίς εσένα» και καταλήγει με τον στίχο «Αγαπημένο μου πετρέλαιο, γλυκό μου πετρέλαιο». Πού είναι το τραγούδι που θα θέλαμε να έχουμε γράψει όλοι για να τραγουδήσουμε την αγάπη μας στο πετρέλαιο. Που είναι πολύ ωραία ιδέα και θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε ένα τραγούδι για τα απογευματινά χειρουργία. Σε θέλω τώρα, σε θέλω τώρα, σαν δωρεάν δημοσία περίθαλψη. Γιο, 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 να ήταν δημοσίο ξανά το χειρουργείο. Αξονικός τομογραφός. Η στίχη είναι πολύ καλή, η μελοποίηση θέλει λίγο φινίρισμα. Το δουλεύουμε λίγο και του χρόνου το στέλνουμε Eurovision. Το 2018 το Ισραήλ κέρδισε την πρωτιά με το τραγούδι «Toy». Μετά από αυτή τη μικρή παραπλανητική εισαγωγή για την Eurovision, ξεκινάμε το κανονικό επεισόδιο που είναι το «Παλαιστίνη νούμερο 3». Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις για το MeToo και το Ισραήλ φροντίζει πάντα να διαφημίζει το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτό που ονομάζουμε ροζ ξέπλυμα, LGBTQI+, αρκεί στο πλας να μην περιλαμβάνονται Παλαιστίνοι. Μετά τη νίκη του, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως θα φιλοξενούσε τη Eurovision του 2019 στην Ιερουσαλήμ, πυροδοτώντας εκ νέου διεθνείς εκκλήσεις για μποϊκοτάζ. Που είναι σαν να κάνεις τη γιορτή σου σπίτι μου και να καλείς και κόσμο από Αυστραλία και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιερουσαλήμ αρκετά έχει τραβήξει ήδη, είναι ιερή πόλη για τρεις θρησκείες και τους Eurofans, που είναι μια θρησκεία από μόνη της. Δηλαδή φτιάξτε και Disneyland να μην φύγουμε ποτέ από εκεί, να σε κρατάει ο τόπος. Στον απόϊχο της διεθνούς κατακραυγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης ανακοίνωσε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2019 θα διεξαχθεί στο Tel Aviv. Τη χρονιά εκείνη το Ισραήλ φέρεται να έδωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του 18,8 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους παραγωγής της Eurovision. Καθώς ο διαγωνισμός θα ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για πολιτιστικό ξέπλυμα. Αλλά μη μαυρίζουμε την ψυχούλα μας με αυτά. Εδώ, η αυτοπεποίθηση που έχουμε ανάγκη όταν ξυπνάμε το πρωί. We are the winners of Eurovision. We are, we are, we are, we are. We are the winners of Eurovision. We are, we are. Κλασική παρέα που ρουφούσαν βενζίνα στο πίσω θρανείο στο Λύκειο και τώρα είναι φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι ή πουλάνε συμβόλαια για προτέργεια. Ωστόσο, οι αντιδράσεις έφτασαν μέσα στο χώρο της διοργάνωσης, στο Τελαβίβ, όπου έγινε παρέμβαση των Χατάρι από την Ισλανδία, με παλαιστινιακές σημαίες κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Iceland, the public gave you. Iceland, are you ready? 186 points. And we go to France, our next country's France. And you... Μες στο σπίτι σου, μες στο σπιτάκι σου. Παλαιστινιακή σημαία στη Eurovision είναι σαν να φορέσει κασκόλ της ΑΕΚ στο γήπεδο στην Αγία Σοφία στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα για το Conference League. Εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ζητάει δανεικά από τον Δημήτρη Μελισανίδη, έτσι εξηγείται το κλάμα. Αμέσως η ασφάλεια κατάσχεσε τις σημαίες, ο Ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ζήτησε την τιμωρία του συγκροτήματος με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης να επιβάλλει πρόστιμο 5.000 ευρώ στους Χατάρι. Γιατί είναι μακριά για γενοκτονία η Ισλανδία τώρα που να τρέξει, οπότε νερό και αλάτι. Ένα 5.000 και έφυγες. Σαν κλίση είναι. Άμα το πληρώσεις αμέσως είναι 2.500 και κρατάς και όλα σου τα νοσοκομεία. Το συγκρότημα είχε τοποθετηθεί ήδη πριν από την ημέρα της διοργάνωσης υπέρ των Παλαιστινίων και μάλιστα είχαν δηλώσει ότι είχαν και προβληματισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους μετά από επίσκεψη στη Χεβρώνα. Να πούμε ότι η Eurovision χρησιμοποιεί τεχνολογία anti-booing. Είναι φίλτρα ήχου που χαμηλώνουν τον ήχο στο ου. Είχε χρησιμοποιηθεί για την Πολίνα Γκαγκάρινα το 2015. Μειώνεται δηλαδή ο ήχος από τα γιουχαΐσματα κατά τη ζωντανή μετάδοση. Να σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί. Μπλοκάρει το ου, αλλά να ξέρετε, αν βρεθείτε εκεί, ότι μπορείτε να διαλέξετε μία από τις παρακάτω βρισχές που έχουμε συγκεντρώσει που δεν περιέχουν καθόλου ου. Ας πούμε, δεν μπορείς να πεις μπούφος.
Μπουμπούνας. Σε καμία περίπτωση. Θα ακουστεί μπουμπούνας και θα νομίζουν ότι είναι κάποιο έπιπλο του IKEA. Αν τυχόν δείτε μέσα στην αρένα κάποιον φίλο σας από την Αυστρία, τον Μπρούνο, δεν θα μπορείτε να τον φωνάξετε γιατί θα ακουστεί Μπρνό και θα νομίζουν ότι πρόκειται για την τσεχική πόλη που θα ήταν περίεργο να έχει έρθει ολόκληρη πόλη να παρακολουθήσει Eurovision. Οπότε μπορείτε να πείτε παλιοχαρακτήρα, καθήκη, κάθαρμα, αλήτη, ο μπαμπάς μου είναι πυροσβέστης. Και επειδή υπάρχει αυτή η τεχνολογία, δεν μπορείς να πεις ποιος πυροσβέστης ή δεν μπορείς να απαντήσεις για την ακρίβεια. Καλύτερο θα ήταν να τα κάνει και χειροκροτήματα τα ου ή να τους εμφανίζει να τρέχουν στα υψίπεδα του Γκολάν με σημαίες του Ισραήλ. Την ίδια χρονιά αναπτύχθηκε πίεση του κινήματος BDS για μποϊκοτάζ τη Eurovision και υπήρξαν αρνήσεις εργαζομένων να συμμετάσχουν στη διοργάνωση. Η εκστρατεία αλληλεγγύης Ιρλανδίας-Παλαιστίνης είχε καλέσει τον Ιρλανδικό φορέα να μη συμμετάσχει στη διοργάνωση. Μετά από συνάντηση μαζί τους, ο οργανισμός δεσμεύτηκε ότι δεν θα επιβάλλει κυρώσεις σε κανένα μέλος του προσωπικού που αρνείται να ταξιδέψει στο Ισραήλ για τη Eurovision. Στη φετινή διοργάνωση, το Ισραήλ αναγκάστηκε να αποσύρει έναν στίχο από το τραγούδι που είχε υποβάλει. Περίχε τη φράση «Those that write history stand with me», ενώ τη χώρα που οι φοιτητές της συλλαμβάνονται επειδή δεν θέλουν να είναι συνένοχοι σε γενοκτονία. Αυτός ήταν ένας από τους στίχους που χρειάστηκε να αλλάξουν. Εάν δεν είναι αυτό αντισημιτισμός, δεν ξέρω τι είναι. Να τους αλλάζεις το στίχο. Δηλαδή εμείς στα απογευματινά χειρουργία που είναι ένα δικό μας τραγούδι και το πονάμε, γιατί καταλαβαίνουμε τι θα πει δημιουργία, δεν θα αλλάζαμε ούτε κόμμα. Άλλη μια παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης έγινε από τη Σουηδία στους φετινούς προημιτελικούς με τον τραγουδιστή Έρικ Σάντε με παλαιστινιακές ρίζες και το τραγούδι Popular να εμφανίζεται με παλαιστινιακό μαντήλι στον καρπό. Το βίντεο δεν ανέβηκε στο επίσημο κανάλι του διαγωνισμού. Είναι ο τραγουδιστής του Σρέντιγκερ. Και ήταν και δεν ήταν εκεί. Μετά την εμφάνισή του δεν εντοπίζεται σε κανένα από τα επίσημα social media της διοργάνωσης, αλλά ούτε και στο επίσημο κανάλι του Eurovision Song Contest στο YouTube. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να μην υπάρχει καν. Να τον έχουμε φανταστεί και αυτόν και την Παλαιστίνη. Επίσης, υποχρέωσαν την Ιρλανδή να αποφύγει τα πολιτικά μηνύματα. You've chosen Ogham writing in your face and on your leg as a part of your stage costume. And the words are ceasefire and freedom for Palestine. Why was it important for you to include those hidden messages in your stage costume? It was very important for me because I am pro-justice and pro-peace. Unfortunately, I had to change those messages today to crown the witch only. In order from the EBU. Δηλαδή λατρεία του σατανά επιτρέπεται, κομπλέ, Παλαιστίνη να μη δω. Μη δούνε το Δημητροκάλι με κεφίγια, θα φάει απαγόρευση. Με εξαίρεση όμως την Ελλάδα. Εκεί ισχύει αυτό. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, πέντε ηρεμιστικά έδωσα χθες σε Αρχιμανδρίτη Γέροντα που βλέπαμε μαζί τη Eurovision. Καλά, και εσύ αφού ήξερε, έβαλε τον Αρχιμανδρίτη να βλέπει Eurovision, να βλέπει την Eurovision. Δεν έβλεπε εσύ. Βλέπαμε του σατανιασμένου κολασιολάγνου εξαποδόδε οι οποίοι κάθονται και βγάζαν αυτά και κάναν τελετέ. Με κεριά και με πεντάλφες πάνω στη σκηνή. Ο εκδότης του Εκκλησία Online και ο Αρχιμανδρίτης βλέπαν μαζί Eurovision και δεν τους άρεσε, με αποτέλεσμα να κουμπώσει πέντε Ζάναξ ο πάτερ, που είναι παράλογο. Μάζεψα εγώ τους φίλους μου να δούμε όλοι μαζί Θεία Λειτουργία για να πούμε τη γνώμη μας. Σέβομαι τη διαφορετικότητα. Την ώρα που γυρίζεται το επεισόδιο, είναι ασαφές αν θα συμμετάσχει στον τελικό η Ολλανδία, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν ένα γεγονός που συνέβη και την απέκλεισαν από την εμφάνιση της Παρασκευής. Πραγματοποιείται ενώπιον των Κριτών. Δεν έχει ανακοινωθεί ποιο ήταν αυτό το γεγονός, αλλά αυτή τη στιγμή εικάζεται ευρέως ότι συνδέεται με τη στάση του στη συνέντευξη τύπου όταν μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ. Η Μαρίνα Σάτικη χασμουρήθηκε επιδεικτικά κατά τη στιγμή που απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων η Ισραηλινή συνάδελφός της. Μια κίνηση που δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε αμεληταία και έχει ήδη προκαλέσει κάποιες συνέπειες εναντίον της στην Ελλάδα. State your name and your media house. Laura Chechnik, Yediot Achronot and Ynet. And then congratulations, first of all. You made us very happy. How do you feel after reaching the final, when the situation in Israel, you know how it is? Well, I feel I'm so overwhelmed with emotions. It's truly such an honor to be here. On stage, perform.
Όπως καταλαβαίνετε, η τηλεόραση ενοχλήθηκε πάρα πολύ για αυτή την απρέπεια. Γιατί το να βομβαρδίζεις παιδάκια είναι εντάξει, αλλά να χασμουριέσαι όταν μιλάει ο άλλος είναι μεγάλη αγένεια. Μαζί με το να κόβεις τα νύχια στο τραπέζι ή να ανοίγεις λάπτοπ στο θέατρο για να απαντήσεις σε μερικά email. Ξέρω εγώ, τα επίγοντα. Οι συντελεστές της ανασκόπησης είναι διχασμένοι ως προς την καλλιτεχνική αξία του τραγουδιού της Μαρίνας Σάτι. Αλλά έτσι είναι αυτά. Άλλοι έχουν παιδί, άλλοι όχι. Επειδή όμως ποτέ δεν είναι αρκετό να ασκείς κριτική αν δεν έχεις κάτι να προτείνεις, θέλουμε να σας προτείνουμε έναν καλλιτέχνη που εδώ και χρόνια είναι ταυτισμένος στη σκέψη όλων μας με την Eurovision. Είναι η πιο Eurovision persona της ελληνικής showbiz. Tell me πως γυρίζει ο γύρος, tell me πως μυρίζει ο τσίρος. Χάουδρος τόρνει με την πέτσα, σε θέλω. I want you. Stay with your mother ακόμα, έχεις δύο φίλους σε κόμμα. Send me SMS, πως με θέλεις. Ελλάδα, Greece. Κάντε like και subscribe.